Αγαπητοί τελεθεατέ, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπολο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Το θέμα μας είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι το μεγαλύτερο χάρισμα του ανθρώπου επί της γης. Αλλά η ταπείνωση χωρίς αγάπη δεν υπάρχει, καθώς αγάπη χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει. Αυτά τα δύο χαρίσματα είναι αδελφές, είναι θα λέγαμε καλύτερα δίδυμες αδελφές. Για να καταλάβουμε καλύτερα ότι η αγάπη συνδέεται με την ταπείνωση και η ταπείνωση συνδέεται με την αγάπη θα αναφέρω μια περικοπή από την πρώτη κορυφή επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 13ο κεφάλαιο, εκεί είναι ο ύμνο τη αγάπη. Και ο Παύλος λέγει εκεί, εάν τι γλώσσε των ανθρώπων λαλό και των αγγέλων, αγάπη δεν με έχω γέγονα χαλκό σιχών ή κύβαλων αλαλάζων. Εάν λέγει ο Παύλο, μπορώ να μιλήσω όλε τι γλώσσε του κόσμου. Αλλά μπορώ ακόμα να μιλήσω και τη γλώσσα που μιλάνε οι Άγγελοι στον ουρανό. Ενώ όμω δεν έχω την αγάπη, δεν αγαπάω τον συνάνθρωπό μου, μοιάζω σαν ένα γκαζοτινικέ που το χτυπάνε οι άνθρωποι και βοήθει και σαν ένα μουσικό όργανο που δεν δίνει τη σημασία της φωνής. Και εάν έχω προφητεία, και ειδω τα μυστήρια πάντα, και πάσαν τη γνώση και αν έχουν πάσαν την πίστη, ώστε όρι με θυστάνειν, αγάπη δεν με έχω ουδέν ημί. Κι αν ακόμα λίγο θα έχω χαρίσματα προφητείας, θα προφητεύω και θα γνωρίσω όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση και αν θα έχω τα, ακόμα μεγάλη πίστη ώστε με την πίστη μου να γκρεμίσω όρη και για αν όμως δεν έχω την αγάπη τίποτα δεν έχω. Και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και αν παραδώ το σώμα μου να καυθίσετε, αγάπη δεν με έχω, ο δεν Και αν ακόμα λέγει ο Παύλος, θα δώσει την περιουσία μου να θρέψω τους πτωχούς. Και αν ακόμα θα παραδώσω το σώμα μου να καεί, να γίνει ολοκαύτωμα, αν όμω δεν έχω την αγάπη, δεν με οφειλεί τίποτε. Και εδώ ο Παύλος μέχρι εδώ λέγει ότι ό,τι και να έχω αν δεν έχω την αγάπη δεν με οφλεί τίποτε στη συνέχεια ο Παύλος γράφει το εξή. η αγάπη μακροθυμή χρηστευεται η αγάπη ου ζηλεί, ου περπερεύεται ου φυσιούται, ου αυτής ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν ου χαίρει επί τη δικία τελεθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη οδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητεία καταργηθήσονται, είτε γλώσσες παύσονται, είτε γνώσεις καταργηθήσονται. Θα έρθει μια μέρα λέγει ο Παύλος που οι προφητείες, οι γλωσσολαλιές, οι γνώσεις, όλα αυτά μια μέρα θα σβήσουν, θα παύσουν, θα καταργηθούν. Η αγάπη όμως όταν συνδέεται μαζί με την ταπείνωση δεν θα πάψει αλλά θα υπάρχει η αγάπη. Διότι όταν έχω την αγάπη και την ταπείνωση τότε όλα τα υποφέρω. Υποφέρω όλα τα πάντα. Δεν φθονώ κανέναν, δεν ζηλεύω κανέναν, δεν βοσκώνομαι, δεν μιλάω αντίθετα πράγματα αυτά που λέγει ο νόμος του Θεού. Όλα τα υποφέρω διότι η αγάπη συνδέεται με την ταπείνωση και η ταπείνωση με την αγάπη. Δια τούτο, όπως είπα, η αγάπη συνδέεται με την ταπείνωση και η ταπείνωση με την αγάπη. Και αυτά τα δύο χαρίσματα είναι δίδυμες αδελφές. Εάν αγαπητοί τελευταίατε, θα με ερωτήσατε Ποιος ήταν αυτός που πέρασε εδώ στη γη ο μεγαλύτερος ταπεινός. Θα πω τα εξής. Ότι ο μεγαλύτερος ταπεινός που πέρασε εδώ σε αυτόν τον πλανήτη που τη γη είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Είναι αυτός που επίσε τον ουρανόν και την γη και τη θάλασσα και πάντα τα είναι Είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Υιός της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παρθένου Μαρίας. Ο Χριστός από ο Θεός έγινε άνθρωπος, έγινε τόσο πολύ ταπεινός, εφόρεσε την ανθρώπινη φύση και έγινε άνθρωπος, άβιασε την θεότητά του και έγινε ένας ταπεινός άνθρωπος. Και ενώ ο Χριστός δεν είχε κάνει καμιά αμαρτία ή μάλλον δεν γνώρισε τι θα πει αμαρτία, ο Θεός Πατέρας τον απέστειλε εδώ στη γη, τον δίκασε σε σταυρικό θάνατο για να γεννόμεθα εμείς οι άνθρωποι, οι αμαρτωλοί δίκοι ενώπιον του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα του Επιστολή προς Κωνεθίους, πέμπτο κεφάλαιο Ικουσένα στίχο γράφει. Τον γάρ μη γνώντα μαρτία. Η περαιώνα μαρτία επίησε είναι η γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό. Αυτός που δεν γνώρισε τι θα πει αμαρτία, Δεν έκανε καμιά αμαρτία. Ο Θεός τον δίκασε σε σταυρικό θάνατο για να γενόμαστε εμείς σε αμαρτωλή δίκη ενώπιον του Θεού. Ότι πράγματι αυτός ήταν ο σκοπός του Θεού ο απέστειλε εδώ στη γη των του. Αυτό μας το διδάσκει ο ίδιος ο Χριστός στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων 16 στίχο. Εκεί μιλάει με τον Ραβίνο Νικόδημο και ανάμεσα στα άλλα είπε και τα εξή ο Χριστός ούτω γάρι γάπησε ο Θεός των κόσμων ώστε τον Υιόν αυτού το μονογενή έδωκεν ή να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε αλλά έχει ζωή αιώνιον. Τόσο πολύ αγάπη ο Θεός των κόσμων, ώστε το Λεόν του τον μονογενή, τον απέστειλε εδώ στη γη, το δίκασε σε σταυρικό θάνατον, ώστε όλοι αυτοί που θα πιστεύσουν σε αυτόν και θα τηρήσουν τα σέντολά του να μην χαθούν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Για να γνωρίσουμε καλύτερα την ταπείνωση του Κύριου μας Ιησού Χριστού Θα αναφέρω μια περικοπή από το δεύτερο κεφάλαιο Φιλιππισίως Επιστολή του Αποστόλου Παύλου Στίχη 5, 11 Εκεί ο Παύλος γράφει για την ταπείνωση του Χριστού Τού «Τούτο γαρ φρονίστο ένιμιν, ο και Χριστού Ιησού ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ο χαρπαγουμών υγίσσατο το είναι ίσια Θεό» αλλά αυτό είναι μορφήν μορφή του λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος και σχήματι ευρθείς ως άνθρωπον εταπείνωσε είναι αυτός γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διότι ο Θεός υπερίψωσε και η αυτό όνομα το υπερπανόνομα είναι εν το όνομα τη παγώνει κάμψη επορανίων και πηγίων και κατακτονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο Παύλος παραπάνω γράφει για μας να έχουμε την ταπείνωση και λέγει ο Παύλος να μην ζητάτε ο καθένας τα δικά σας πράγματα αλλά τα του άλλου διότι λέγει ο Παύλος να έχετε την ταπείνωση και να έχετε στην αγάπη σας, στην καρδιά σας, αυτό που έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Τι έκανε ο Χριστός. Ο Χριστός από Θεός έγινε τόσο ταπεινός άνθρωπος. Άδιασε τη δότητά του. Έγινε ένας απλός άνθρωπος σαν εμάς λέγει. Και ενώ δεν είχε κάνει αμαρτία, οδηγήθηκε για την αμαρτία τη δικιά μας επάνω στο σταυρό και πήρε μορφή δούλου, έγινε σαν τούλο Σαν ήταν ο ίδιο αμαρτωλός Και οδηγήθηκε πάνω στο θάνατο και μάλιστα θανάτου δε σταυρού. Οδηγήθηκε στο σταυρό ο Χριστό, σταυρώθηκε για να ελευθερωθούμε η μίσια αμαρτωλοί. Δια τούτο και ο Θεό Πατέρα τον υπερήψωσε και έδωσε σε αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, ώστε δια του ονόματος του Ιησού να γονατίζουν όλοι που είναι στα εποράνια, οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, στα επίγεια, οι άνθρωποι, στα κατακτώνια οι εψυχέ των πεθαμένων. Όλοι να γονατίζουν μπροστά στα πόδια του Χριστού και όλοι να ομολογήσουν και να πούν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι εις δόξαν Θεού Πατρός. Να ο Χριστός από Θεός έγινε άνθρωπος, έγινε ταπεινός για να σώσει εμάς τους αμαρτωλούς. Ένα δεύτερο πρόσωπο που έγινε τόσο πολύ ταπεινός είναι η Πειραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού η Παναγία. Η Παναγία ήταν ταπεινή γυναίκα για να καταλάβουμε την ταπείνωση της Παναγίας θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Σε μια μεγάλη παιδιάδα που υπάρχουν γεμάτα λουλούδια, εκατομμύρια λουλούδια, σε αυτά τα λουλούδια υπάρχει ένα διακριτικό λουλούδι που μας παραπάνω από όλα τα λουλούδια. Έτσι μοιάζει η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Είναι Ταπεινή. Για να καταλάβουμε την ταπείνωση της Παναγίας θα αναφέρω μια περικοπή από το πρώτο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων στίχη 26-38. Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Εν δε το έκτο απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ υπό του του εις πόλη της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ προς παρθένον με μισθεμένη ανδρή ο όνομα Ιωσήφ εξήκου Δαβίδ και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. Και σε τόν ο άγγελος προς αυτήν είπε χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σύ εγγυνεξήν. Η διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διερωγίζω το ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Και είπε ο άγγελος αυτή μη φοβού Μαριάμ εύρεσγαρ, χάριν παρά το Θεό και δούσι λήψη εγκαστρή και τέξι ιών και καλύς αυτού. αυτοϊσσούν ούτως έστε μέγας και ως ψίστου κληθήσετε και δώσε αυτό Κύριος ο Θεός το θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Και βασιλεύσει επί του Νίκων Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ τέλος. Είπε δε Μαριαν προς τον άγγελο πως έστε τούτο επί άντρα ο γινόσκο και αποκρίθη ο άγγελος είπεν αυτή πνεύμα άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη σε ψήστο διό και το γενόμιον άγιον κληθήσετε Υιός Θεού και η αλυσάβετ η συγκινή σου και αυτή συνεβή αιών εν αυτής και ούτως μην έκτος στην αυτή τη καλωμένη στήρα ότι ού δεν παρά το Θεό παν ρήμα. «Είπε δε Μαραμ Ιδουηδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα Σου και απίθεν απ' αυτής ο άγγελος». Κατά το έκτο μήνα που ήταν έγκυος η Ελισάβετ, η γυναίκα του Ζαχαρίου, η μητέρα του Βαπτιστού Ιωάννου, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ από το Θεόν σε μια πόλη της Γαλελέας, που λεγόταν Ναζαρέτ, σε μια παρθένον που ήταν μνηστευμένη με έναν άνδρα ονόματι Ιωσήφ που καταγόταν από το γένος του Δαβίδ. Και το όνομα της παρθένου ήταν Μαριά. Και αφού την επλησία σου, ο άγγελος της είπε «Χαίρε και χαρτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου, είσαι ευλογημένη μεταξύ των γενικών» αυτή η Μαριά όταν άκουσε το χαιρετισμό του Αγγέλου όχι μόνο δεν μίλησε αλλά φοβήθηκε και ταράχτηκε και συλλογιζόταν μέσα της και έλεγε το τι να ήταν αυτός ο χαιρετισμό. Φοβήθηκε μη πέσει σε καμιά πλάνη και απάτη όπως έπεσε η Εύα από τον διάβολο και τους έβγαλε από το παράδεισο. Γι' αυτό αισιόπισε δεν μίλησε καθόλου την κατάλαβε ο άγγελος ότι εφοβήθηκε και ταράχθηκε και τη είπε «Μη φοβάσαι Μαρέα βρήκε βρήκες χάριν ενώπιον του Θεού και να» της λέγει «Θα συλλάβει και θα γίνεις Ιησιών και θα καλείς το όνομά του Ιησούν, αυτός θα είναι μέγα και τρανό και θα λάβει το θρόνο του προπάτορας του Δαβίδ και θα βασιλεύσει επί τον οίκον Ιακώβ εις πάντοτε και η βασιλεία του δεν θα τελειώνει, δεν θα έχει τέλο. Διότι η βασιλεία του δεν θα είναι όπω είναι η βασιλεία των ανθρώπων βασιλιάδων 30, 40, 50 χρόνια, αλλά θα είναι παντοτενά αιώνια η βασιλεία του Χριστού. Τότε η Μαριά άνοιξε το στόμα τη και είπε στον Άγγελο: Ναι, καλά μου τα λε αυτά. Αλλά πώς θα γίνουν επειδή εγώ άντρα δεν γνωρίζω. Και ο άγγελος της είπε «Πρεμάγιον θα επέρθει πάνω σου και δύναμες του υψίστου θα σε επισκιάσει Διατούτο, τούτο αυτό που θα γεννηθεί από σένα θα είναι ο Υιός του Θεού». Και δού τη λέει «Να, η Ελισάβετ, η συγγενή σου, αυτή που είναι στα γεραματά της, είναι έγκυος στο έκτο μήνα, αυτή που όλοι λένε ότι είναι στήρα, διότι δεν είναι κανένα απολύτως κανένα πράγμα αδύνατο μπροστά στα μάτια του Θεού. Τότε η Μαριά μου είπε, «Ιδού η δούλη Κυρίου είμαι έτοιμη να γίνει κατά το λόγο σου» και έφεγε από αυτής ο άγγελος. Στη συνέχεια, παρακάτω, Μα διδάσκει ότι σηκώθηκε η Μαριάμ και πήγε στην ορεινή τη Ιουδαία. Πήγε σε μια πόλη εκεί που ήταν ο Ζαχαρία με την Ελισάβετ. Και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και χαιρέτησε την Ελισάβετ. Όταν άκουσε η Ελισάβετ το χαιρετισμό της Μαρίας, το βρέφος που ήταν μέσα στην κοιλία της, έκανε κλουτούμπες μέσα άρχισε να περπατάει εδώ και εκεί το βρέφος μέσα στη κοιλιά της διότι άκουσε την φωνή της μητέρας του Κυρίου και γεμάτη πνεύμα Άγιος η Ελισάβετ είπε πως έγινε τούτο να έρθει η μητέρα του Κυρίου προς με ειδού ως έγινε το του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε έκανε κολοτούμπες το παιδί, το βρέφος μέσα στη κοιλία μου και μακαρία είσαι η πιστεύσα, ότι θα γίνουν όλα αυτά που υποσχέθηκαν από τον Κύριο. Και είπε Μαρά, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλίσε το πνεύμα μου επί το Θεό το μου ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. η γάρ από τον ίν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ. Τότε η Μαριάν είπε δοξάζω τον Κύριο ότι επέβλεψεν επί τα ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Να από τον τώρα και στο εξή που θα αξιώθω να γίνω μητέρα του Θεού θα με μακαρίζουν και θα με τιμήσουν όλες εγενές. Και αυτή την προφητεία που είπε η Παναγία το βλέπουμε ολοκάθαρη σήμερα όλοι, σε ολόκληρη τη γη, Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότου, που υπάρχουν πιστοί χριστιανοί. Όλοι αυτοί οι πιστοί χριστιανοί μακαρίζουν και τιμούν τη μητέρα του κυρίου. Η Παναγία ήταν ταπεινή γυναίκα. Όσα άκουσε από τον Άγγελο. Από την Ελισάβε. Και ό,τι άκουγε δεν τα έλεγε σε κανέναν. Σε κανέναν δεν τα είπε. Αλλά τα είχε, κράτησε μέσα στην καριά τη. Είχε μάλλον κάνει την καριά τη σκουμπαρά. Δεν τα έλεγε σε κανέναν. Καθώ ο Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, 19 στίχο γράφει. «Η δε Μαριαν πάντα συνετήρη τα ρήματα ταύτα συμβάλλωσα εν τε καρδία αυτής». Στο ίδιο κεφάλαιο 51 στίχο παρελέγει «Και η μητέρα αυτού διετήρη πάντα τα ρήματα ταύτα εν τε καρδία αυτής». Έτσι η Παναγία ήταν ταπεινή γυναίκα. Ό,τι άκουγε δεν τα έλεγε σε κανέναν. Που είναι παρακαλώ, που είναι αυτοι ή αυτές, που παρουσιάζονται και λένε ότι μιλάνε με τον Χριστό, μιλάνε με την Παναγία, μιλάνε με τους Αγίους. Το βράδυ λένε ότι μιλάνε με την Παναγία και το πρωί το τυπανίζουν, το γράφουν στις εφημερίδες, το κηρύττουν από τις τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. Πού είναι παρακαλώ να έχουν την ταπείνωση αυτή. Αυτά είναι υπερήφανα πρόσωπα, γι' αυτό ο Χριστός μας την ταπείνωση στο ενδέκατο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλων 27-28 στίχους εκεί βλέπουμε μια γυναίκα που μακαρίζει την μητέρα του Κυρίου. Ο Χριστός μιλούσε στα πλήθη του λαού και μια γυναίκα από τα πλήθη του λαού συγκινήθηκε όταν άκουσε τα λόγια αυτά του Χριστού και είπε «Μακαρία η κυλία η βαστά σας άσε και μαστεί ους ετήλαια Τα παινεί η μητέρα του Κυρίου. Εάν αγαπητοί τελεθεαταί, θα διαβάσουμε προσεκτικά και την παλιά και την καινή δεθήκη, σε πολλά χωρία μαζεδάσκει εκεί ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται τα παινείς δε δίδουση χάρη. Για να γνωρίσουμε καλύτερα την ταπείνωση θα αναφέρω μια παραβολή που μας διδάσκει ο Χριστός είναι η παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου. Η παραβολή αυτή είναι γραμμένη στο 18ο κεφάλαιο κατά Λοκάν Ευαγγέλιο στίχη 9-14. Είπε δε και πρόσθενα τους πεπαιθώτας αφιευτείς ότι εσύ δίκαιοι και εξοθενούντας τους δεπούς την παραβολήν ταύτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το αιρόν ο εις Φαρισαίος και ο έτερος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσήφιατο. Ο Θεός ευχαριστώσει ότι ούκ εμεί όσπερ η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και όσου το σωτελώνες. Νηστεύω δις το Σαββάτο, δεκατό πάντα όσα κτόμε. Και ο τελώνης μακρόθεν εστός, ούκηθελε ο δέτος στον εις τον επάρε, αλέτεπτεν εις το στήθος αυτού λέγον, ο Θεός ελάστε τιμή το αμαρτωλό. Λέγω εμήν κατέβει ούτως, δε εις τον οίκον αυτό, ή ότι πας ο, ο υψών ή αυτόν ταπεινωθήσεται, ο δε ταπεινόν εαυτόν υψωτίστε. Εδώ μας διδάσκει ο Ευαγγελιστής τα εξή. Είπε λέγει και μια παραβολή για να διδάξει μερικούς που είχαν μεγάλες ιδέες για τον εαυτό τους και περιφρονούσαν τους άλλους ανθρώπους. Και είπε την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Δύο άνθρωποι λέγει ανέβηκαν στο ερώ να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος ήταν ένας νομοδιδάσκαλος. Καλύτερα θα λέγαμε σήμερα ήταν ένας θεολόγος της Παλιάς Διαθήκης. Ο τελώνης ήταν ένας υπάλληλο του κράτους που έπαιρνε τους φόρους από τους ανθρώπους όπως είναι και σήμερα οι υπάλληλοι τη εφορία. Αλλά οι τελώνε τη εποχή εκείνη δεν έπαιρναν μόνο του φόρου από του ανθρώπου αυτά που όριζε ο νόμο, αλλά έκλεβαν και του ανθρώπου. Έπαιρναν περισσότερα, έπαιρναν μίζα, θα λέγαμε. Και οι τελώνε τη εποχή εκείνη ήταν μπροστά στο λαό ω αμαρτωλοί άνθρωποι. Έτσι ο Χριστός αναφέρει στην παραβολή αυτούς τους δύο ανθρώπους. Και μας ζητάσκει τώρα πως αυτοί οι δύο άνθρωποι προσευχόταν. Και λέγει ο δε φαρισαίος σταθείς προς εαυτόν ταύτα προσευχή του". Όταν λέγει σταθείς προς εαυτόν αυτό δείχνει ότι δεν προσευχόταν στο Θεό αλλά προσευχόταν στον εαυτόν του. Αυτός τα έλεγε αυτό τα άκουγε ότι ο Θεός προσευχές υπερήφανες δεν ακούει. Γι' αυτό ο ίδιος τα έλεγε, ο ίδιος τα άκουγε και έλεγε στην προσευχή του «Θεέ μου, σε ευχαριστώ ότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους που είναι άρπαγες, άδικοι, μικοί ή και σαν αυτόν τούτο το τελώνει». Τον έδειγνε με το δάχτυλό του νηστεύω έλεγε στην προσευχή του δυο ημέρες την εβδομάδα, την Δευτέρα και την Πέμπτη. Δίνω τα δέκατα από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς. Αυτή ήταν η προσευχή του Φαρισαίου. Ο τελώνης όμως λέγει ο Χριστός, όχι μόνο δεν πλησίασε κοντά στον ναό, αλλά από μακριά με το κεφάλι σκυμμένο, χτυπούσε τα στήθη του και έλεγε «Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωρό. Σας βεβαιώνω λέει ο Χριστός ότι πήγε δικαιωμένος ο Τελώνης στο σπίτι του παρά εκείνος ο Παρισαίος. Ότι όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και όποιος θα ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί. Εδώ σε αυτή την παραβολή, παρακολουθούμε τα εξής. Ο Φαρισαίος είχε τρία μεγάλα κακά επάνω του. Ήταν υπερήφανος, εγωιστής και αχόρταγος. Ήταν υπερήφανος και εγωιστής ότι δεν του έφτασε, κατηγόρησε όλους τους ανθρώπους που ήταν επάνω στη γη, όλοι για τον Φαρισαίον ήταν άρπαγες, άδικοι και μοιχοί. Δεν ήταν όμως ότι κατηγόρησε όλη την ανθρωπότητα αλλά ήταν και α, α, ε, αχόρταγος. Δεν χόρτασε που κατηγόρησε όλους τους ανθρώπους αλλά κατηγόρησε και αυτόν τον Τελώνη που ήταν δίπλα του. Τον έδειγνε με το δάχτυλό του. Να, έλεγε στο Θεό, σε προσευχή του, δεν είμαι και σαν αυτόν τούτον τον Τελώνη που είναι αμαρτωλός, που εκμεταλλεύει τον κόσμο έλεγε στην πούσευχή του. Ήταν και αχόρταγος. Ο Τελώνης όμως είχε στον εαυτόν του αυτό που λέγει ο προφήτης Ιερεμίας. Στο 38 κεφάλαιο ο Ιερεμίας, 34 στίχο λέγει «Γνώθη τον Κύριον, γνώρισε τον Κύριον και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν γνώθη αυτό. αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου, γνώρισε ποιος είσαι. Αυτό είχε μέσα του, στην καρδιά του ο τελώνης. Γι' αυτό έλεγε Θεέ μου συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Γνώρισε ότι ήταν αμαρτωλός ο ίδιος, γι' αυτό δεν ύψωσε τον εαυτό του. Έτσι ο Χριστός μας την ταπείνωση ότι ο Θεός υπερηφάνος αντιτάσσεται ταπεινής δε δίδουση χάρη. Στο ενδέκατο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων 28-30 στίχος ο Χριστός εκεί μας να τον ακολουθήσουμε, να πάμε κοντά του, να δούμε την πραότητά του και την ταπείνωσή του. Δεύτε πρόσμε πάντες οι και επιφορτισμένοι. κακό να πάψω εμάς, Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε επί μου ότι πράωσιμοι και τα στη καρδία και ευρίσετε ανάπαυσιν τε ψυχές ημών. Να, ο Χριστός είναι πράωσι και τα στη καρδία και ο ζυγός του, δηλαδή εντορές του, δεν είναι βαριές, αλλά ελαφρές. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ελάτε κοντά μου, ελάτε να αναπαυθείτε κοντά σε μένα, να γνωρίσετε και την πραότητά μου και την ταπείνωσή μου. Στα κεφάλια του κατά Μανθαίου Ευαγγέλιον 5, 6 και 7 είναι η επί το όρος ομιλία. Και στο πέμπτο ο κεφάλαιο, στο τρία ο στίχο, αρχίζει να διδάσκει τα πλήθη του λαού ο Χριστός με τους μακαρισμούς και ο πρώτος μακαρισμός είναι «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών». Μακάρι και, και ευτυχής είναι αυτοί που είναι ταπεινοί ή ταπεινόφωρνες ότι γι' αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Τέλος ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, πέμπτο κεφάλαιο και πέντε στίχο λέγει «Να φορέσετε την ταπεινοφροσύνη». Όπως φορούμε τα ρούχα μας, έτσι λέγει ο Πέτρος, να φορέσουμε την ταπεινοφροσύνη. Την ταπεινοφροσύνη εγκοβόσαστε. Τι σημαίνει εγκοβόσαστε, να φορέσετε. Την ταπεινοφροσύνη εγκοβόσαστε ότι ο Θεός η περηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινιζέ μη χάρη. Αυτά αγαπητοί τη ήθελα να πω για αυτό το θέμα, για την ταπείνωση. Και είδαμε ότι η ταπείνωση συνδέεται μαζί με την αγάπη, καθώς η αγάπη συνδέεται πάλι με την ταπείνωση. Ότι ταπείνωσης χωρίς αγάπη δεν υπάρχει, όπως και αγάπη χωρίς τα δεν υπάρχει. Γι' αυτό είπα αυτά τα δύο χαρίσματα είναι αδελφές και μάλιστα δίδυμες αδελφές. Είδαμε ακόμα την ταπείνωση του Χριστού, ότι ο Χριστός από ο Θεός έγινε άνθρωπος, σαν εμάς, πήρε δούλου μορφή ανθρώπου, σαν άνθρωπος, σαν δούλος ήρθε εδώ, θυσιάστηκε επάνω στο σταυρό για να σωθούμε εμείς οι αμαρτουλοί. Είδαμε ακόμα την ταπείνωση της Παναγίας. Η Παναγία ήταν ταπεινή γυναίκα. Είδαμε ακόμα τη μαζεντάσκη ο Χριστός στην παραβολή του Τελώνου και Ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται ταπεινής δε χάρη. Είδαμε ακόμα την πραότητα και ταπείνωσης του Χριστού είδαμε ακόμα ότι ο Χριστός εγκομιάζει τους ταπεινούς ανθρώπους, ότι γι' αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Και τέλος είδαμε ότι ο Πέτρος μας να φορέσουμε την ταπείνωση, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπείνης δε διδουσιχάει. Αλλά για να τα καταλάβουμε όλα αυτά αγαπητοί τελεθετέ, το είπαμε πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το πρέμα του Άγιον του φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού, καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, προς ένα στίχο γράφει «Ο γάρ τελήματι ανθρώπου ενέχθη ποτέ προφητεία, αλυποπρέματος Αγίου, φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Έτσι πρώτον να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο γαρ τεληματι ανθρωπου ινέχτι ποτε προφητεια αλυποπρεματος αγιου φερομενοι ελαλησαν αγιοι θεου ανθρωποι ετσι πρωτον να πιστευσουμε οτι η αγια γραφη ειναι ο λογος του Θεού, δεύτερον να τη μελητήσουμε και τρίτον να την τηρήσουμε. αν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελητήσουμε και θα την τηρήσουμε, τότε, αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ επί της γης, 50-80-100 χρονια να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή, ότι όπως έχω τορήσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην Εποράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Υιού Αμήν.